Σκεφτόμουν ερχόμενοι εδώ ότι καμιά φορά οι ιστορίες κάνουν και οι άνθρωποι που συναντιούνται τυχαία και καταφέρνουν να συνεννοηθούν με κοινούς στόχους. Θέλω να πω εδώ ότι εδώ και 8 χρόνια υπήρχε μια ιδιαίτερα αγώνιμη συνεργασία. Ξεκινήσαμε το Σπύρο τον Μπέγκα, τον αρχίσαμε με την Έλλη του Κρυσίδου, με έναν τρόπο που πιστεύω ότι, μάλλον να το πω ανάποδα, για μένα ήταν απίστευτο. Δεν το περίμενα σε αυτή την πόλη. Σε μια πόλη που ήταν ιδιαίτερα συντηρητική, που το θέατρο το έβλεπε λίγο λοξά, δεν περίμενα λοιπόν ότι θα έβρισκα τέτοιο γόνιμο έδαφος, ώστε να ακουστούν οι προτάσεις ανθρώπων που είναι από το χώρο μέσα. Γιατί η Επιτροπή Θεάτρου έχει ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο θέατρο. Και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό, γιατί το ξέρουν καλά και ξέρουν και τους άλλους ανθρώπους. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και από καρδιάς και με μεγάλη εκτίμηση, που είναι πράγματα που δεν λέγονται εύκολα, την Έλλη Χρυσίδου, τη Λέλα του Τεδεκίδου, τη Χριστίνα Τσακινίδου, τη Τζέννη τη Ζαρχέ, που τυχαίνει να είναι και συνεργάτη μα, γιατί είναι και αυτή θεατρολόγο. Δεν ξέρω αν μία ξεχνάω κάποιον από του πολλού ανθρώπου που συνεργαστήκαμε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Εμεί όταν ξεκινήσαμε ως μέλη της Επιτροπής, αυτό που θέλαμε ήταν κυρίως η εξωστρέφεια, η συνάντηση των ανθρώπων του θεάτρου, να δημιουργηθούν συνέργειες, οι συναντήσεις με τις καλλιτεχνικές ομάδες, με τις ομάδες του, να δούμε ποια ήταν τα προβλήματά τους, τι ήταν αυτό που ζητούσανε. Και νομίζω ότι κάπως το καταφέραμε αυτό, κάνοντας και ανοιχτές συναντήσεις μαζί τους, συζητήσεις, σχεδόν κάθε χρόνο μετά το τέλος της ανοιχτής σκηνής, που είναι μία διοργάνωση που ξεκίνησε επί Δημαρχίας Γιάννη Βουτάρη. Λοιπόν, επίσης αυτό που θέλαμε είναι να γίνουν συναντήσεις καλλιτεχνών μεταξύ τους από άλλων χωρών, πέραν αυτών των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στην ανοιχτή σκηνή, και δημιουργήσαμε τις παράλληλες εκδηλώσεις αφιερωμένες κάθε φορά σε ένα πολύ συγκεκριμένο τομέα της θεατρικής τέχνης, όπως είναι η γραφή, η σκηνοθεσία, η σκηνογραφία. Επίσης, ένα πράγμα που θέλαμε στις φωνές της πόλης ήταν η αναβάθμιση η καλλιτεχνική της ποιότητας. Αυτό, η θέση μας ήταν ότι αυτό το φεστιβάλ, αυτή η διοργάνωση οφείλει να απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες του θεάτρου και όχι σε ερασιτέχνες. Τιμούμε ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό θέατρο, θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο. Ο χώρος του όμως δεν ήταν σε αυτή τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Υπάρχουν άλλες διοργανώσεις και άλλοι χώροι του Δήμου όπου μπορούν οι ερασιτέχνες να δείχνουν τη δουλειά τους. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα σιγά σιγά φτούρισε. Δηλαδή η φετινή διοργάνωση δεν είναι τυχαίο ότι ξεχωρίσαμε τρεις ομάδες. Εκεί που δεν μπορούσαμε αρχικά να ξεχωρίσουμε σχεδόν ούτε μία. Κάτι γίνεται στην πόλη, κάτι αλλάζει και νομίζω ότι θα το δούμε στο μέλλον αυτό το πράγμα. Επίσης, θέλω να δώσουμε το βήμα σε νέους αξιόλογους καλλιτέχνες που βγαίνουν, άρα σε ανθρώπους που έρχονται από τη σχολή θεάτρου και δείχνουν τις πρώτες τους δουλειές. Φέτος για πρώτη φορά στη σκηνή επιπόλαιος τελειόφοιτη δραματικής σχολής δείξανε τη δουλειά τους, χρησιμοποιώντας αυτό το ιδιαίτερο εργαλείο που τους καλεί να σκεφτούν στη σχέση αστικό τοπίο και θέατρο. Επίσης, αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει, είναι ότι το Δημοτικό Θέατρο Άνετο πρέπει να βρει τη θέση που του αξίζει. Δεν την έχει βρει ακόμη. Είναι κάτι που νομίζω ότι θα το ομολογήσουμε, κυρία Χρυσίδου. Δεν το καταφέραμε. Καλό είναι να λέμε και τι δεν καταφέραμε. Το Θέατρο Άνετο δεν έχει τη θέση που του αξίζει στην πόλη. Δεν είναι η καλλιτεχνική πόρτα για όλους τους καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Δηλαδή δεν το βάζουμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι του θεάτρου στην ατζέντα μας. Το βάζουμε κάποια στιγμή την Άνοιξη, θα το βάλουμε κάποια στιγμή στα Δημήτρια. Τώρα με αυτή την πρόταση που γίνεται να επιβραβεύσουμε, το επιβραβεύσουμε λίγο, να δώσουμε μία όθηση σε ανθρώπους που εμείς θεωρήσαμε, σε ομάδες που εμείς θεωρήσαμε ότι η δουλειά τους ήταν η πιο αξιόλογη, να μπορέσουν να παίξουν. Γιατί κακά τα ψέματα, τι έχει ανάγκη ο καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή του θεάτρου στη Θεσσαλονίκη? Σκηνή έχει ανάγκη, χώρο προβών έχει ανάγκη. Πολύ σωστά το είπατε, κύριε Χρυσίδου. Δεν είναι τα λίγα ψίχουλα
είναι ο χώρος. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ο χώρος. Θεωρούμε λοιπόν ότι το Δημοτικό Θέατρο Άνετων πρέπει να γίνει ένα κέντρο θεατρικής και καλλιτεχνικής δράσης όπως αξίζει ένα δημοτικό θέατρο. Αυτό λοιπόν είναι μια σκητάλη που την παραδίδουμε στους επόμενους και μακάρι να το καταφέρουμε. Θα ήθελα εδώ να πω ότι εμείς ως Επιτροπή Θεάτρου θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους σε οτιδήποτε θέλουν και σε οτιδήποτε χρειαστούν να τους ενημερώσουν. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα το μελλοντικό πράγμα είναι η σκηνή επιπόλαιο για μας. Δηλαδή, οι γιορτές ανοιχτού θεάτρου, όταν κληθήκαμε εμείς ως μέλη της Επιτροπής Θεάτρου, ουσιαστικά τι είχαμε να κάνουμε. Μία συμβουλευτική επιτροπή. Να κρίνουμε ποιες παραστάσεις θα παιχθούν εδώ. Για να πούμε την αλήθεια, αυτό το πράγμα για μας, καλλιτεχνικά με την έννοια της πρότασης, της συμβολής στο θέατρο της πόλης, ήταν ένα πράγμα σχεδόν νεκρό. Όταν το είχε ξεκινήσει παλιότερα η Ελένη Λαζαρίδου, ο Νικηφόρος Παπανδρέου, είχε να κάνει και με τις δυνάμεις της πόλης. Ήταν μια άλλη εποχή, άλλα χρήματα δινόντουσαν στις ομάδες. Αυτή τη στιγμή, το να επιλέξουμε εμείς από αξιόλογα σχήματα, το αν θα παίξουν ή όχι στο θέατρο τύπου, μπορούμε να το κάνουμε. Εννοείται. Δεν είναι όμως ο πρωτίστως ο στόχος μας. Και βεβαίως, εγώ πρέπει να εκφράσω εδώ, μιας και κλείνουμε και λέμε πολλές αλήθειες. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Δήμος πρέπει να δώσει δωρεάν σε ένα εμπορικό θέατρο που ούτως ή άλλως θα γυρίσει την πόλη, την χώρα, ένα δημοτικό θέατρο και να μην πάρει αυτά τα χρήματα και τα βάλει, ας πούμε, στο θέατρο Άνετων. Αυτές οι ομάδες θα παίζανε ούτως ή άλλως. Η ομάδα η θίαση, γιατί εδώ μιλάμε για μεγάλους θεάσους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι περισσότερο από αυτούς τους θεάσους. Χαιρόμαστε πολύ να βλέπουμε τις παραστάσεις τους. Αλλά το τι καλλιτεχνική πολιτική κάνουμε είναι κάτι άλλο. Εδώ να προσθέσω όμως ότι τα χρήματα που απαιτούνται για το Άνετο, κυρία Τζόκου, είναι πάρα πολλά. Και γι' αυτό και δεν τα καταφέραμε τόσο καιρό. Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ότι δεν μπαίνω σε ταμείο του. Κάθε χρόνο η Χριστίνα Ισακίνη το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί ξέρει σαν τη κούρτα του χεριού τη αυτά τα θέατρα. Κάθε χρόνο συζητάγαμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Πέσαμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Εδώ βεβαίως πρέπει να το πω αυτό πραγματικά. Η διάθεση ήταν εκεί. Και κάθε φορά κάτι κάνουμε. Η Δέλη κάτι προσπαθούσε να κάνει. Κάτι προσπαθούσε να κάνει. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο πακέτο που οφείλει να το δει συνολικά ο Δήμος. Εμείς όμως πρέπει να το. Επίσης, να προσθέσω λίγο κάτι. Ότι θα είδατε, οι περισσότεροι θα διαπιστώσουν και κάποια στιγμή ότι είχαμε κλείσει για ένα-δύο μήνες το θέατρο Άνετων. Νοέμβρη-Δεκέμβρη εκεί πέρα είχαμε αποφασίσει να κλείσουμε το θέατρο Άνετο, γιατί ήδη είχε ξεκινήσει, είχαμε βγάλει ένα πρόγραμμα, βρήκαμε κάποια χρήματα από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Λιάρχος που θα περισσεύανε. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε, κάναμε μία μελέτη για το θέατρο Άνετο, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να γίνει το θέατρο Άνετο ένα σύγχρονο θέατρο. Έγινε η μελέτη, έγιναν όλα αυτά, ήταν στη φάση του να προχωρήσουμε στον εργολάβο που θα έπαιρνε, στην εταιρεία η οποία θα έπαιρνε για να το κατασκευάσει και ξαφνικά το έργο από το οποίο θα βγάζαμε κάποια χρήματα ήταν ένα έργο το οποίο ήταν καλό για την πόλη, αλλά δυστυχώς για το θέατρο Άνετο δεν ήταν καλό. Γιατί στην Αγίου Μινά, ήταν το έργο της Αγίου Μινά, αποκαλύφθηκαν οι ράγες του τραμ, όπου έπρεπε να γίνει άλλου είδους πλέον παρέμβαση, που απαιτούσε περισσότερα χρήματα. Έτσι, τα χρήματα τα οποία θα περίσσευαν από αυτό το έργο για να δοθούν στην ανακαίνιση του θεάτρου Άνετο, ξαναγύρισαν στο αρχικό έργο. Βέβαια, στο πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο θα τρέξει για τη Θεσσαλονίκη, εμείς και η υπηρεσία προσπαθούμε να εντάξουμε και το Άνετο μέσα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το Άνετο μια πραγματικά σύγχρονη σκηνή. Και αυτό όμως που θέλω να πω εγώ για την επόμενη μέρα είναι ότι το θέμα δεν είναι μόνο να γίνει μια σύγχρονη σκηνή. Το σημαντικότερο, το οποίο είναι αλήθεια ότι εμείς δεν μπορέσαμε να το βρούμε, είναι μέσα από τις διαδικασίες του ίδιου, του Δήμου δηλαδή, δεν μπορέσαμε να το βρούμε. Προτάσεις είχαν γίνει, είναι αλήθεια, από θεατρικές ομάδες, να μπορέσουμε πώς θα το διαχειριστούμε το θέατρο Άνετο. Όταν δεν έχεις τους ανθρώπους οι οποίοι θα το αναλάβουν και θα είναι
παρόντες εκεί, είτε είναι αυτοί άνθρωποι οι οποίοι θα το ανοίγουν, θα το πλύνουν, είτε θα είναι οι καθαρίστες, είτε θα είναι οι ηλεκτρολόγοι, είτε θα είναι οι φροντιστές σκηνής, είτε, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να σε μερικά χρόνια μάλλον θα έχει την ίδια τύχη που είχε και το Άνετον όταν ξεκίνησε ένα καλό θέατρο και σιγά είχε τη φθορά που έχει. Όπως όλα σχεδόν τα δημόσιοι χώροι όταν δεν έχουν μία δομή τέτοια η οποία να μπορεί να στηρίζει τους χώρους αυτούς. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να σας ζητήσω επίσης. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να φύγω. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Εύχομαι καλή δύναμη στα επόμενα. Κάτι εγώ πρέπει να φύγω γιατί έχουμε την παρουσίαση του ψηφοδελτίου μας τώρα στις 12 η ώρα. Οπότε πρέπει να είμαι. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα για μας, για την πόλη και να συνεχίσετε με την ίδια διάθεση. Καθώς υπάρχει, είναι απολογιστικός η συνέντευξη εδώ. Τα αυτά χρόνια, ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχετε κάνει και το μεγαλύτερο λάθος? Για μένα, το σημαντικότερο από όλα αυτά το οποίο κάναμε με την πολιτική μας ήταν να ανοίξουμε πραγματικά τις συνεργασίες των ανθρώπων του πολιτισμού. Είτε μεταξύ των καλλιτεχνών, είτε μεταξύ των καλλιτεχνών, των δημιουργικών ομάδων, των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, των φορέων, των οργανισμών. Νομίζω ότι ήταν το σημαντικότερο, ότι εν τέλει ο πολιτισμός δεν αφορά μόνο κάποιους, αλλά αφορά όλους τους ανθρώπους, ότι ο πολιτισμός δεν μπορεί να διαχειρίζεται από κάποιους οι οποίοι πιθανά να έχουν ή πιθανά να θέλουν για διάφορους λόγους να τον χρησιμοποιούν. Είναι μια υπόθεση ζωής, της ίδιας της ζωής μας. Ο πολιτισμός είναι η ζωή μας. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο έπρεπε να στηρίξουμε είναι αυτό το πράγμα. Να ανοίξει όσο το δυνατόν περισσότερο. Να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό να βρούμε χώρο να εκφράσουν τις απόψεις. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Και να δώσουμε χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους. Να μην λειτουργεί σαν ο Δήμος και η Διεύθυνση Πολιτισμού, σαν ένας χώρος πελατειακών σχέσεων με τις ομάδες, με τους δημιουργούς κλπ. Να είναι ανοιχτός, να ακούγονται όλες οι φωνές. Το μεγαλύτερο λάθος, πολλά λάθη πιθανά. Το μεγαλύτερο λάθος όμως θεωρώ ότι θα μπορούσα να πω σήμερα είναι ότι ίσως. Δεν έχει να κάνει όμως, ξέρετε, με μένα κυρίως. Είμαι όμως ένα κομμάτι. Η μεγαλύτερη αδυναμία, θα έλεγα, ήταν ότι οι διαδικασίες που υπάρχουν στο δημόσιο είναι τόσο απομορευτικές, όπου πάρα πολλές φορές υποσχέθηκα πράγματα, τα οποία όμως εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν περίπτωση να γίνουν. Έδωσα δηλαδή ελπίδες κάποιες φορές. Έδωσα ελπίδες και υποσχέσεις σε ανθρώπους και πραγματικά τώρα συγκινούμε, όμως που δεν γνώριζα κι εγώ ίδια ότι θα μπορούσα, νόμιζα ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Δυστυχώς αυτό θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος. Δεν εξαρτώνται όμως όλα από έναν άνθρωπο, δεν εξαρτώνται από μόνο από ομάδες ανθρώπων. Έχουν να κάνουν και με πάρα πολλά άλλα, γραφειοκρατίες, δεσμεύσεις, αυτά κλπ. Και πολλές φορές βρέθηκα να είμαι ανακόλουθη αυτών των οποίων έλεγα, αυτό που πίστευα ότι έπρεπε να κάνω. Εύχομαι, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, να πιάσω λίγο το νήμα από εκεί που το άφησα και αυτό είχε να κάνει για το λόγο τον οποίο είμαστε εδώ πέρα, που είναι οι γιορτές ανοιχτού θεάτρου και η σχέση μας με αυτό το θέατρο. Θα πω λοιπόν ότι εμείς ως Επιτροπή Θεάτρου μαζί και με την Έλλη, την Λέλα και την Δέν και την πάρα πολλές φορές σκεφτόμασταν τι μπορούμε να κάνουμε καινούριο, πιλωτικό, πειραματικό, το οποίο πραγματικά θα ενδιαφέρει την πόλη και το οποίο θα έχει σχέση όμως με τον εξωτερικό χώρο. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε ένα ανοιχτό θέατρο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό μας πήρε τουλάχιστον 2 χρόνια να σκεφτούμε και η πρόταση ήρθε να φτιάξουμε μία καινούρια φορητή σκηνή. Έτσι λοιπόν, πάνω σε αυτή τη διαδικασία εμπλέχθηκε και το πρόγραμμα Λαμπατουάρ του Δήμου Θεσσαλονίκης και η Artbox. Και μέσα από το δικό του τρόπο δουλειάς που έχει να κάνει με το Art for Social Change
και τη σειρά εργαστηρίων που γίνανε, φτάσαμε πια στο τελικό αποτέλεσμα που πρέπει να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε, που είναι η σκηνή επιπόλαιος. Αργότερα, ο Θωμάς ο Βελισσάρης, ο σκηνοθέτης, θα μας μιλήσει για ένα εργαστήριο που ξεκινάει αύριο, επίσης πειραματικό, στην, νομίζω είναι η τρίτη, δεύτερη κοινότητα, δεν θυμάμαι ποια είναι, εκεί στο Out Mall, σε έναν χώρο που βρήκαμε σε μια παιδική χαρά εγκαταλελειμμένη και εντάσσεται και σε ένα ευρύτερο άλλο πρόγραμμα του Λαμπατουάρ. Αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θεωρώ για μας λοιπόν ότι αυτό ήταν πάρα πολύ, ήταν σχεδόν ουτοπία. Το ότι έγινε αυτή η σκηνή, το ότι φτιάχτηκε, το ότι λειτουργήσε μέσα από συνέργειες. Και για να πιάσω το νήμα και από εκεί που η Έλλη Χρυσίδου είπε για το θέατρο Άνετον, η θέση μας ήταν ότι το πώς θα γίνει το θέατρο Άνετον, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει, είναι κάτι που πρέπει να βγει από τη συνολική φωνή της πόλης, από συνέργειες. Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε τις ομάδες της πόλης το προηγούμενο καλοκαίρι, γνωρίζοντας ότι πολύ πιθανά κάτι μπορεί να γίνει στο θέατρο, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Τι θα πρότειναν οι ίδιοι, πώς θα διαχειριζόντουσαν οι ίδιοι, τι θα θέλανε οι ίδιοι να δούνε στο θέατρο Άνετον. Εμάς η θητεία μας τελειώνει και σταματάει εδώ. Αυτά περίπου. Αυτό δεν ολοκληρώθηκε γιατί δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Η πρόθεση όμως ήταν αυτή. Και θεωρώ ότι μόνο μέσα από τέτοιες συναντήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά και να κάνουμε πράγματα για την πόλη. Να μην μιλήσω παραπάνω. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πρέπει να πούμε το λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ. Ποιες παραστάσεις θα δούμε εδώ πέρα. Ωραία όλα τα άλλα, αργητό έχετε. Λοιπόν, γιορτές ανοιχτού θεάτρου. 5 σχήματα φέτος συμμετέχουν. Είχαμε περίπου, για να δώσω και κάποια στοιχεία, γύρω στις 21 προτάσεις. Ήταν περισσότερες οι επιλογές της Επιτροπής, αλλά μεσολάβησαν οι εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, έγιναν κάποιες ανατροπές στο πρόγραμμα και έτσι επί της ουσίας γίνανε 5 παραστάσεις. Δηλαδή κάποιες περιοδίες λόγω εκλογών αναβλήθηκαν, υπάρχει το κενό της 7 Ιουλίου που δεν υπήρχε η δυνατότητα από τα σχήματα και έχουμε 5 παραστάσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Μαρία την Πενταγιώτησα, σε σκηνοθεσία του Καρατζογιάννη. Εδώ από το πρόγραμμα που κρατάτε έχουμε μία μικρή αλλαγή η οποία ανακοινώθηκε πριν 2 μέρες. Απλά να την αναφέρω γιατί πιθανόν να σας χρειάζεται ότι στη θέση της Ελένης της Καστάνη έχει μπει η Βίκη Σταυροπούλου. Είναι η παράσταση Ρένα σε σκηνοθεσία της Κοντούρη. Είναι ο Άρης της Σοφίας Αδαμίδου σε σκηνοθεσία του Βασίλη του Πιστίκη. Είναι η Εδηγόνη της Σοφοκλής σε σκηνοθεσία του Σάββατου Στρούμπου. Και είναι το όνειρο Θερινής Μητό του Σέξπιρ σε σκηνοθεσία Εκφυλάκη και Δούνια. Αυτές είναι οι παραστάσεις των γιορτών. Δεν ξέρω εάν σε σχέση με τις γιορτές θα θέλατε ίσως να κάνετε κάποια ερώτηση. Υπάρχουν κάποια μηνύματα που μας έχουν στείλει τα σχήματα. Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος είναι σε περιοδεία είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι οι συντελεστές κάποιες μέρες πριν. Έρχονται γιατί περιοδεύουν σε διάφορες πόλεις, αλλά έχουμε κάποια βίντεο τα οποία για όσους επίσης θα χρειαστούν αν είναι τηλεοπτικά μπορούμε να τα στείλουμε, που μας στέλνουν στην ουσία οι ομάδες κάποιους χαιρετισμούς ή δύο λόγια. Δεν ξέρω αν τώρα μπορούμε να το βάλουμε. Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου 2019, 30 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Κύπρου, Μαρία Πενταγιώτησα. Ρένα, όνειρο Θερινής Νεκτός, Αντιγόνη, Άρης. Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου, το καλοκαιρινό φεστιβάλ θεάτρου της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού. Ευχαριστούμε πολύ το φεστιβάλ Γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου που φιλοξενεί φέτος τη Μαρία την Πενταγιώτησα στο Θέατρο του Κήπου. Θα είμαστε εκεί για 3 μέρες, Θεσσαλονίκη ερχόμαστε! Καλή αντάμωση! Γεια σας και από μένα. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν θα είμαι κοντά σας στη συνέντευξη τύπου, γιατί ξεκινάνε οι παραστάσεις της Ρένας
24 Ιουνίου στην Αθήνα. Εδώ λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω την καρδιά μου, την αγαπητή κυρία Έλλη Χρυσίδου, την αντιδήμαρχο πολιτισμού, το τμήμα πολιτισμού και εκδηλώσεων βεβαίως, για την φιλοξενία σας. Είναι λοιπόν το Αύγουστο Κορτό, είναι καλοκαίρι του 17 στην Κρήτη και διαβάζω αυτό το μαγικό κείμενο του Κορτό, το μυστόρημά του. Γαλέρω με τη Ρένα, την αγαπώ πάρα πολύ και ονειρεύομαι πώς και τι να κάνω για να παρουσιαστεί στη σκηνή αυτός ο χάρτινος ήρωας, αυτή η χάρτινη ηρωίδα. Πράγματι λοιπόν, επικοινωνώ με τον Νίκο Διαμαντή, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Πειραιά, του Μουσικού Θεάτρου Πειραιά, και με τους παραγωγούς, τους αδελφούς Γιώργα, υποστηρίζουν όλο αυτό το όνειρο και πραγματοποιείται το χειμώνα που μας πέρασε με μεγάλη επιτυχία. Βρίσκομαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να ταξιδέψω τη Ρένα σε πολλά μέρη της πατρίδας μας.